Πρέζες υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Ήταν μια εποχή που είναι λίγο θολή. Πολλές ουσίες, πολύς χρόνος χαμένος, εν πάση περιπτώσει. Ήμασταν και οι δύο σε λίγο καταστάσεις εκτός ελέγχου. Μέναμε από εδώ από εκεί με, ξέρεις, μια-δυο αλλαξίες και τα απόλυτος απαραίτητα. Σερνόμασταν από εδώ και από εκεί ένα διάστημα. Με πλαστικές σακούλες και από σπίτι σε σπίτι. Πότε ήταν αυτό? Λίγο πριν μας αφήσει. Ο Παύλος ήταν το μόνο αυθεντικό ταλέντο της γενιάς μας. Ήταν πραγματικά ένας ροκ τραγουδιστής σε μια εποχή που οι υπόλοιποι προσπαθούσαμε να είμαστε ροκ σαν συμπεριφορά. Ο Παύλος το είχε, που λέμε. Διηγόταν η μητέρα μου μια ιστορία όταν ο Παύλος ήταν πολύ μικρούλης, ξέρω εγώ, 6 χρονών, ας το πούμε. Και ακούει απ' έξω κόσμο, κυρία Σιδηροπούλου, κυρία Σιδηροπούλου. Πέφτω, λέει η μάνα μου, ξέρει στην πολυθρόνα, ήξερα ότι κάτι έχει γίνει με τον Παύλο. Είχε ανέβει ο Παύλος πάνω στα κεραμίδια. Καθότανε στο ακροκέραμο κάτω, καβαλημένος στα πόδια του, σαν να ήταν πάνω σε άλογο. Και έλεγε, Παλιό Ινδιάνε, θα σε σκοτώσω, Παλιό Ινδιάνε. Και ανέβηκε η θεία σου σιγά σιγά στα κεραμίδια, έκανε νόημα στον κόσμο από κάτω να μην μιλήσει κανένας. Και τον άρπαξε με τόση δύναμη από όλα τα ρούχα, για να μην τη φύγει, γιατί λίγο αν κινιότανε θα είχε πέσει κάτω. Και τη λέει μόλις κατεβήκανε, ρε θεία, να σου πω, λέει, αν είχες πιάσει μόνο από το ζακετάκι μου, θα σου είχα φύγει, θα είχα γλιτώσει. Δεν θα με είχες πιάσει. Και βέβαια θα είχε πέσει κάτω στο κενό, δεν θα ζούσε. Ο Παυλάκης δεν έπεσε λοιπόν στο κενό. Έζησε άλλα 35 χρόνια, μόνο. Και έφυγε το χειμώνα του 90. Άδοξα, στο καναπέ μιας φίλης του. Ή μήπως όχι. Οι ροκάδες δυσκολεύτηκαν στην αρχή να πιστέψουν το θάνατό του. Κάποιος έγραψε «τον φάγανε», «τον σκότωσαν οι έμποροι που πολεμούσε». Άλλωστε οι ροκστάρ δεν πεθαίνουν ποτέ. Συνήθως τους σκοτώνει το σύστημα. Εκτός και αν δραπετεύουν και πάνε αλλού και ζούνε. Όπως ο Έλβις και ο Μόρισον. This is the end, beautiful friend. Ο Σιδηρόπουλος ήταν τόσο όμορφος και ταυτόχρονα τόσο ασθενικός. Άλλοτε έμοιαζε του James Dean και άλλοτε πρόσωπα που απεικονίζονται σε έργα της αναγέννησης. Ήταν και πολύ ωραίος τύπος και χαρούμενος. Δεν είχε αυτή τη μαυρίλα, ας πούμε, που συνοδεύει πιθανόν το θάνατό του, ότι είναι ένας τύπος που ήταν εχωμένος μέχρι το λαιμό στην πρέζα κτλ. Κάθε άλλο. Ήταν ένας πολύ ευχάριστος, χαρούμενος γλεντζές. Τον ξανασυνάντησα σε μια συναυλία. Ήταν σχεδόν χάλια, σερνότανε. Και όταν έμαθα το ταξίδι, θεώρησα ότι έφυγε προς τα άστρα με ένα άρμα από αυτά που περιγράφει ο Ευρυπίδης ή ο Σοφοκλής στο τέλος κάποιας τραγωδίας του. Έτσι άδοξα έφυγε λοιπόν ο πρίγκιπας. Όλα συνέβησαν ένα βράδυ του Δεκέμβρη, μετά από μια αποτυχημένη πρόβα με τους απροσάρμοστους και μια γρήγορη βόλτα στα μπαρ, ο Παύλος κατέληξε στο σπίτι μιας φίλης του. Όπως περιγράφει ο Μάκης Μιλάτος, που τον γνώριζε καλά, ήπιε μια καλή μυτιά και έπεσε στην τάγκλα που τον έριξε σε κόμμα. Αυτό ήταν. Θα πρέπει να ήταν γύρω στη 11-12 κάπου εκεί το πρωί που πήρε τηλέφωνο η κοπέλα που ήταν μαζί με τον Παύλο. Τώρα πώς βρέθηκε δεν ξέρω. Σε ένα σπίτι στο Νέο Κόσμο που ο Παύλος είχε πέσει σε κόμμα ήδη, από όσο κατάλαβα από αυτά που είπε στο τηλέφωνο, ζητήσε τη βοήθειά μου. Έπινε γιατί πιάστηκε κορόιδο. Υποτίμησε τον κίνδυνο και νομίζω ότι είναι ο εκφραστής μιας γενιάς, της πρώτης γενιάς, που πλήρωσε το λογαριασμό χωρίς να έχει πάρει στα χέρια της τον δημοκατάλογο.
Πιστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα. Δεν είμαι με κανένα. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος, λένε, ήταν έμπειρος ναρκωμανής, αλλά ήταν και ο πρώτος που μίλησε ανοιχτά για τη μεθαδόνη στο αφιθέατρο της νομικής. Παράλληλα, συμμετείχε στην καμπάνια του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς ενάντια στην πρέζα. Άλλωστε, το είχε τραγουδήσει. Είναι επικίνδυνη και θέλει προσοχή. Θανάτου Άγγελος, σωματοφυλακάς της. Στα τέτοια μου ψιθύρισε και γέμισε τις τσάντες. Άντε! Και καλή τύχη μάγκες. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής ένας που παίρνει ηρωίνη, λίγο πολύ ξέρει τι παίρνει. Και καλή τύχη μάγκες. Ο ίδιος πάντως ήταν μία μέσα, μία έξω. Ένα λάθος σουτάρισμα ένα βράδυ του αχρηστεύει το αριστερό του χέρι. Αυτός, ο πρίγκιπας, δεν μπορούσε πια να πιάσει την κιθάρα. Έχασε και τη μάνα του, την κυρία Τζέννη. Κάπως έτσι οδηγήθηκε μόνος στον χειμώνα του 90. I'm a blind man. I'm a blind man. And my world is pale. Με τη μητέρα του είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Και δεν ξέρω αν αυτό έχει και σχέση με τη χρονική στιγμή του θανάτου του, δηλαδή που ήταν τόσο κοντά στο ότι είχε φύγει και η μητέρα του. Δηλαδή τον τάραξε. Η γυναίκα λοιπόν, η μάνα και μετά οι ιερωμένοι, οι ιερωμένες καλύτερα, ήταν αυτές που κυρίευαν τον πρίγκιπα. Ο Σατανάς και ο Θεός, είχε πει για τις γυναίκες. Το σπίτι του ήταν μητριαρχικό. Και τις αγαπούσε πάρα πολύ. Όταν δεν έμπλεκε στα δίχτυα τους και είχε ερωτική ιστορία, παράταγε τα πάντα. Δεν υπήρχε δημιουργική στιγμή, γιατί υπήρχε ερωτική στιγμή. Και μετά όταν καταλάγιζε λίγο το πάθος, αποσυρότανε και έβγαζε ένα στίχο, μια μουσική, ένα τραγούδι. Ο Παύλος αγαπούσε τις γυναίκες και όταν ερωτευότανε, γινόταν άλλος άνθρωπος. Σταματούσε να γράφει και κυνηγούσε από πίσω το αντικείμενο του πόθου του. Λίγες μέρες πριν την εκπομπή, μίλησα με την Κάπα, τη γυναίκα για την οποία έγραψε ο Σιδηρόπουλος ένα από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια. Ήταν κορίτσι όταν γνωριστήκανε, μετά από μερικούς μήνες χωρίσανε και μετά από πολλά χρόνια έμαθε ότι υπάρχει για εκείνη ένα τραγούδι. Που είχε την δυνατότητα να αφομοιώνει και να δημιουργεί πράγματα με πολύ λίγα μέσα. Δηλαδή τα όπλα του ήταν πάρα πολύ λίγα στην αρχή. Ήξερε δύο ακόρντα, έφτιαχνε ένα τραγούδι. Όταν μάθαινε τρίτο ακόρντο, έφτιαχνε ένα άλλο τραγούδι. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πιτσιρικάδες που έρχονται να τους μάθουν κιθάρα και μας λένε δείξτε μας το Μούμες θα φύγω ή τον Μπάμπι το Φλου. Κάποια περίοδο και αρκετά μεγάλη μέναμε μαζί. Εγώ έμενα στο σπίτι του και κοιμόμαστε στα διπλανά κρεβάτια. Ένα βράδυ λοιπόν, μέσα στο κατά τις 12, 2, 3 το πρωί, άκουγα κάτι γρατζουνίσματα στην κιθάρα, προσπαθούσε κιόλας να κάνει σιγά. Όταν το πρωί ξύπνησα, πάνω στο γραφείο, ήταν το 69 και έκανα απόπειρες να του δώσει τη μελωδία που τελικά ξέρουμε. Ο Παύλος δεν άκουγε μόνο Stones και Hendrix. Χόρευε ζεμπέκικο και σιγοτραγουδούσε Τσιτσάνι και Βαβακάρι. Και με την ίδια άνεση που κυκλοφορούσε στα Εξάρχεια, έπινε καφέ στο Κολονάκι. Υπάρχει ένα παρελθόν σε μένα, έλεγε. Είμαι δυσέγγονος του Ζορμπά. Και ως γνωστόν, ο Ζορμπάς ήταν rock and roll. Από την άλλη μεριά, έχω και σπέρμα από τη μεριά των Αλεξίου. Η Έλλη Αλεξίου είναι θεία μου. Και έτσι έχω μέσα μου και τον διανοούμενο και τον αλήτη. Από την σύγκρουση αυτών των δύο βγαίνει άλλοτε καταστροφή και άλλοτε δημιουργία. Και ό,τι τράβηξα, το τράβηξα επειδή το ήθελα. Όχι επειδή οδηγήθηκα προς τα εκεί.